Τα βραβεία αρχιτεκτονικής ξεκίνησαν το 2000 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ένας τέτοιος θεσμός στην Ελλάδα και ο σκοπός του ήταν να επιβραβεύει τα καλύτερα έργα πρόσφατα ολοκληρωμένα, δηλαδή τις τελευταίες τετραετίες, στις κατηγορίες της κατοικίας, δημοσίων κτηρίων και κοινής χρήσης. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των βραβείων αρχιτεκτονικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής είναι η πρόθεση που έχουμε και υλοποιούμε να επισκεφθούμε τα έργα τα οποία είναι στον τελικό κατάλογο, σαν finalist, να τα δούμε και η κρίση μας να προκύψει μέσα από αυτό. Επειδή οι αρχιτέκτονες έχουμε συνηθίσει και επαγγελματίες και δάσκαλοι να κρίνουμε από σχέδια και φωτογραφίες κάτι που μπορούμε να κάνουμε, η επίσκεψη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που επικυρώνει το αποτέλεσμα και τις προσδοκίες μας ή το διαψεύδει, γιατί τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα χώρο υλοποιημένο στον τόπο του, την πραγματική κλίμακα, με το στόφωτισμο, με τα υλικά, ώστε η κρίση μας να είναι κατά το δυνατόν ουσιαστική. Ένα βραβείο είναι πάντα σημαντικό, γιατί δεν τιμά μόνο την συγκεκριμένη προσπάθεια που κάνει κανείς για ένα έργο, αλλά νομίζω αλλά και για όλα τα χρόνια τα οποία έχει δουλέψει μέχρι τώρα. Το ζήτημα της, μιλώντας για την χώρα μας κυρίως, υπάρχει το πολύ σημαντικό ζήτημα της οικονομίας, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να διαμορφώσει ή να δημιουργήσει εκπτώσεις στην αρχιτεκτονική. Και το άλλο που θα έλεγα είναι ότι πάντα ο άνθρωπος είναι το σημαντικότερο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί ως αρχιτέκτονες. Και σε συνδυασμό βέβαια με την ανθρώπινη παρουσία, η σχέση με το χώρο και τον τόπο με το στον οποίο μέσα το έργο αυτό βρίσκεται και συνδιαλέγεται με αυτόν.